Μπορεί ακόμη να ευχόμαστε καλή χρονιά και να νιώθουμε ότι είμαστε ακόμη στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή των Σερών, θέλοντας να μας επαναφέρει στην καθημερινότητά μας, χωρίς όμως να μας απογοητεύσει, μας φτάνει στο Πάσχα του 2016. Έτσι, σήμερα μας ανακοίνωσε πως πριν από το Πάσχα ξεκινάει η κατασκευή του αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό που περισσεύει από τον Προβατά, την Ανοκαμήλα και τη Μονοκλησιά στην τοπική κοινότητα Καπετάν Μητρούση. Νερό το οποίο αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της. Πριν από το Πάσχα θα ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό που περισσεύει από τον Προβατά, την Άνω Καμήλα και τη Μονοκλησιά στην τοπική κοινότητα Μητρούση, νερό το οποίο αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του χωριού. Ταυτόχρονα θα γίνει γεώτρηση κοντά στη Μονοκλησιά, η οποία θα ενισχύσει τα υδραγωγεία και των 4 χωριών. Η πρώτη προτεραιότητα και για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ είναι η επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Ήδη βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Δημοπρατήσαμε το έργο, αναδείξαμε τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία για να υπογράψουμε τις συμβάσεις και πιστεύουμε πριν από το Πάσχα θα ξεκινήσει το έργο. Και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί σε μια περίοδο λιγότερο του χρόνου από τώρα, θα έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή και την επίλυση οριστικά του προβλήματος υδροδότησης του Μητρουσίου. Ο προϋπολογισμός του παραπάνω έργου είναι 2.406.100 ευρώ. Με την πραγματοποίηση του διαγωνισμού την περασμένη Τρίτη μπήκε πλέον το νερό στο αυλάκι και έως το τέλος του χρόνου ευελπιστούμε ότι θα παραδώσουμε το έργο. Αξίζει να υπογραμμίσουμε και να πούμε ότι για το Μητρούση από το 2011 μέχρι και το 2016 θα έχουμε διαθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας και της ποιότητας του νερού που αντιμετωπίζει το χωριό αυτό. Η παροχή άφθονου και σταθερού πόσιμου νερού στους κατοίκους του Καπετάν Μητρούση ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα. Τώρα πλέον μέσα στο 2016 φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και λύνουμε το πρόβλημα διαπαντός, δήλωσε με έμφαση ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Αυτό που δημοπρατήσαμε είχε ένα προϋπολογισμό 2.406.000 ευρώ. Η έκπτωση ήταν αρκετά υψηλή, γύρω στο 60-61%. Θα συμβασιοποιηθεί το έργο γύρω στις 930.000, αλλά η τεχνική υπηρεσία με την εμπειρία που έχει λέει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί γύρω στις 800, με ένα κόστος γύρω στις 800.000.